Ισχυρή εντολή για ισχυρή Θεσσαλία ζήτησε από τους Θεσσαλούς ο αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, υποψήφιος Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός, μιλώντας σε εντυπωσιακή συγκέντρωση στο Δημοτικό Οδείο Λάρισας. Στην ασφικτικά γεμάτη αίθουσα του Δημοτικού Οδείου, ο κ. Αγοραστός μίλησε σε προσωπικό ύφος, επανεβεβαιώνοντας την προσήλωσή του σε πατροπαράδοτες αρχές και αξίες. Εμείς μεγαλώσαμε μαθαίνοντας ότι η συμμετοχή στα κοινά είναι προσφορά, είπε ο κ. Αγοραστός, συμπληρώνοντας ότι χρειάζονται θυσίες προσωπικές, οικογενειακές για να είσαι διαρκώς δίπλα στον πολίτη. Γιατί, συνέχισε ο υποψήφιος Περιφερειάρχης, θέλω να έχω τη δύναμη της σκέψης μου, το θάρρος της γνώμης μου, την ανεξαρτησία του λόγου μου. Θέλω να είμαι η δύναμη του δικού σας λόγου, των δικών σας απόψεων, των δικών σας σκέψεων. Να είμαι η δύναμη των δικών σας ονείρων. Να είμαι η δύναμη του καθένα σας προσωπικά και συνολικά του τόπου μας. Να είμαστε όλοι μαζί μία συμμαχία υπέρ των πολιτών, υπέρ του κάθε Θεσσαλού, τόνισε με έμφαση. Ο υποψήφιος Περιφερειάρχης αναφέρθηκε διεξοδικά στις τελευταίες αρνητικές εξελίξεις για τη Θεσσαλία, μιλώντας για εχθρικές αποφάσεις που αφορούν την Ιτρορύπανση, τον Αχελό, το Βαμβάκι. Στην ομιλία του, ο κύριος Αγοραστός αναφέρθηκε και στις επιθέσεις που δέχεται, όπως υποστήριξε, από τον κυβερνητικό υποψήφιο Περιφερειάρχη. Έχει αφιερώσει τη μισή, ίσως και λίγο παραπάνω, προεκλογική του εκστρατεία σε προσωπικές επιθέσεις εναντίον μου, σε χτυπήματα κάτω από τη μέση που πολλαπλασιάζονται και κλιμακώνονται όσο πλησιάζει η ώρα της κάλπης. Βάζει τη λάσπη στον ανεμιστήρα και όπου βγει. Θεωρείτε ότι είναι τυχαία όλα αυτά? Θεωρείτε ότι είναι απλά κινήσεις πανικού ή μήπως είναι κάτι βαθύτερο? Μήπως θέλει να μην γίνεται καθόλου συζήτηση για τη δική του θητεία στην Ομαρχία Μαγνησίας? Και μήπως θέλει να μην γίνεται καθόλου συζήτηση για το μνημόνιο, τα λουκέτα, τις απολύσεις και την ανεργία ρεκόρ στη Θεσσαλία? Σημείωσε, επαναλαμβάνοντας ότι χωρίς να κάνει έργο ο απερχόμενος νομάρχης Μαγνησίας, κατάφερε να χρεοκοπήσει σε 4 χρόνια την Ομαρχία και να έχει απλήρωτους εργαζόμενους. Τέλος, ο κύριος Αγοραστός παρουσίασε τις 10 δεσμεύσεις του για τη Θεσσαλία, με βασικότερη ότι δεν πρόκειται να επιβάλλει νέους φόρους, καθώς και τις αναπτυξιακές και κοινωνικές του προτεραιότητες για τον ομό Λάρισας, τις οποίες έχει παρουσιάσει αναλυτικά σε κάθε δήμο που έχει μιλήσει. Τον κύριο Αγοραστό προλόγησε η υποψήφια αντιπεριφερειάρχης Λάρισας, κυρία Ρένα Καραλαριώτου.